Μιλάμε για ένα φαινόμενο άνευ προηγουμένου, μια κατάσταση πραγματικά τραγική, δραματική. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πει κάτι στην την κάμερα. Την αλληλεγγύη των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ και βοηθούν. Βλέπεις ανθρώπους εδώ που προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τους καταστηματάρχες, να βοηθήσουν τους ανθρώπους, τους πληγέντες. Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω. Αν θέλει κάποιος, αν επιθυμεί, είναι δύσκολες οι ώρες. Είναι δύσκολες οι ώρες, το ξέρουμε. Όλοι προσπαθούν να σώσουν τις επιχειρήσεις τους. Ποια εικόνα! Μας έχουν αφήσει το έλεος. Το έλεος του Θεού, εμείς τα φάραμε αυτά. Τα χάλια που έχουμε, τα έχουμε προκαλέσει εμείς. Αλλά πού είναι αυτοί που μας κυβερνάνε, πού είναι! Από κάτω ένα υπόγειο και είναι ξεχυρισμένο στο νερό και η πυροσβεστική συνειδητοποιηθεί πόσες ώρες. Εδώ έχουμε καταστραφεί. Έχουν έρθει όλοι αυτός ο κόσμος, είναι το χωριό. Το χωριό που έχει ψυχή. Πού είναι η πολιτεία, πού είναι! Πόσο θήκατε εκείνη την ώρα. Μιλάμε για ανθρώπους σε απόγνωση. Έχουμε συναντήσει. Νιώθουν μόνοι τους, Έλλη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν μόνοι τους. Το σκηνικό που περιέγραψε η γυναίκα, έτσι, το συναντάμε μπροστά μας σε κάθε βήμα, σε όλο αυτό το μέτωπο που έχει πληγεί του Δήμου Χερσονήσου. Βλέπεις πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την πολύ μεγάλη. Είναι απίστευτη η αλληλεγγύη. Πολύ μεγάλη τραγωδία πραγματικά που πληγεί την περιοχή. Έτσι, είναι απίστευτη πραγματικά, η εικόνα που μας μεταφέρει αυτή τη στιγμή ο Φακός της Τρίτης. Πραγματικά αξίζουν το σεβασμό μας οι άνθρωποι εδώ που παλεύουν με τις λάσπες και τα νερά να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους, τους συγχωριανούς τους που βρίσκονται σε κατάσταση πραγματικά δραματική. Οφείλω να σας μεταφέρω ότι προσπαθώντας να έρθω στην περιοχή προκειμένου να ενισχύσουμε τους συναδέλφους που κάνουν το ρεπορτάζ από το πρωί, συνάντησα και τα συνεργεία της πυροσβεστικής που γυρνούν πόρτα-πόρτα. Το πρώτο ερώτημα είναι, υπάρχουν εδώ εγκλωβισμένοι? Όχι. Συνεχίζουν και περνούν άλλα συνεργεία της πυροσβεστικής, τα οποία προσπαθούν να καταρτήσουν ένα πρόγραμμα για αντλήσεις υδάτων. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό βρίσκεται σε πραγματικά δεύτερη μοίρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι βρεγμένοι από τα ξημερώματα, μέσα στα σπίτια τους, εγκλωβισμένοι, χωρίς να μπορούν να μετακινηθούν. Και αυτό είναι σε προτεραιότητα. Να πούμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια να καταρτιστεί ένα σχέδιο με προτεραιότητες. Οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι να απομακρυνθούν, να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία, να μπορέσουν να τους περιθάλψουν οι συγγενείς τους, είτε οι αρμόδιες αρχές. Εδώ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την περίθαλψη των ανθρώπων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν πού να πατήσουν. Έλλη μου, προσπαθώ με τη βοήθεια μπορούμε... του Νίκου του Εργαζάκη να σας δείξω αυτό που σας περιέγραφα. Βλέπουμε την εικόνα. Φαντάκια, και σε παρακαλώ μία άνω τελεία. Βλέπουμε το μέγεθος καταστροφής και βεβαίως μπορούμε να αντιληφθούμε τον πόνο και την κατάσταση στην οποία και βρίσκονται. Και την απόγνωση, καθώς φανταστείτε ότι μέχρι πρώτην ήταν επιχειρηματίες και αυτή τη στιγμή καλούνται να διώξουν νερά από τις επιχειρήσεις τους και να σώσουν την ίδια τους τη ζωή, αλλά και την επιχείρηση. Μία άνω τελεία, γιατί.